Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Καλησπέρα. Είμαι ο Βασίλης Καράς και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Παόλα. Γεια σου Παόλο Σούμελο. Γελάς όμως, βέβαια. Αυτό ήταν επιτυχημένο. Τα άλλα δεν είναι. Τη αρέσει το σήμερα, ρε. Ναι, είμαι μαζόχα γενικά στη ζωή μου. Δεν σε λένε φίλοι σου σήμερα τώρα. Δεν το φτιάξαμε. Εννοείται, εννοείται. Έχω αλλάξει και στα κινητά σου. Σημαίλα είναι. Σημαίλα, πώς είναι. Να σε αποθηκεύσω σημαίλα. Πλάκα, ναι. Δεν θα σε παίρνω ποτέ τηλέφωνο. Σημαίλα Γαβριλίδου. Πολύ δυνατό. Εντάξει, δεν θα σε παίρνω ποτέ τηλέφωνο. Να το κάνω αγάπη σημαίλα Γαβριλίδου. Σημαίλα, ζούμε για να σε ακούμε. Δεν θα στο τηλέφωνο. Ε. Στέργιο, έχει να πει κάτι. Έχω ψευστηρίζει. Επεξεργασία. Αγάπη. Τι γίνεται αυτό. Σημαίλα. Το σημαίλα με ένα λάμδα γράφεται. Με τέσσερα. Πρέπει να αλλάξει και έχω κλείσει σταυρό, ε. Πυρίχιο θα βάλω. Σημαίνα. Βάλει ένα κότσαρι. Δεν πρόκειται να ξαναπάρω τηλέφωνο σταυροκόλκα, ρίξε κάθαρο. Γαβριλίδου. Γαβριλίδου. Γιώτα ήττα, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Γιώτα ήττα, ακριβώς. Γιατί επειδή έγραψα ήττα, γιώτα. Λοιπόν, μέχρι να κάνει ο Σταύρος στην αλλαγή του ονόματος. Την κρίσιμη αλλαγή, ναι. Την κρίσιμη αλλαγή, λοιπόν. Και σήμερα. Αγάπη σημαίνει Γαβριλίδου. Σας τα λέω από νωρίς. Και ο σήμερα. Γαβριλίδου πήγε από κάτω. Αυτό το iPhone γιατί δεν σηκώνει τρία. Αυτή η άλλη. Αυτή η άλλη που λέγεται Μαρία Ελισάβετ Τσιμπανακλίδου. Γιατί να μην το έχει ολόκληρο. Το σημαίνει στη μέση είναι. Γιατί δείχνει τον τόπο. Εντάξει. Έχει συμμετάσχει στα καριστεία του Μίστρα Πεζούντα, της Μίστρα Πεζούντα. Ήμουν η πιο ψηλή. Είναι μόνο σίγουρο αυτό. Λέψα, προσπαθώ να αλλάξω θέμα, αλλά δεν είναι. Ασταμάτητο ο Σταύρος. Λοιπόν, ξανά. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Το Σάββατο. Δεν σα παρακαλάμε κιόλα να πάτε στο κήπεδο, άμα δεν τα δίνουμε κιόλα. Εντάξει, να κάνετε σπίτι στον καναπέ. Στην ασφάλεια τη γυναικούλα σα. Ωραία, με τι παντόφλε αρκουδάκι. Εμείς δεν κοιμόμαστε το βράδυ. Μονόκερο παντόφλες. Να σου πω, θέλω να πάρω τις παντόφλες μου καταρχά. Αλλά τι ζώο να πάρω. Μονόκερο. Είναι άσπρο μεγάλο. Να βάλω ιδέες στη Λία, όχι κάτι άλλο. Πιθικάκι. Πού έχουν τέτοια, πού πουλάνε. Τζάμπο. Ξέρετε, να πάω στο τζάμπο και να αγοράσουμε αυτά και να φύγω. Και να πω την πολίτη 44 νούμερο. Πάρε και Χριστουγεννιάτικα. 44 μισό, έχει τέτοια νούμερα αυτό. Πάρε 40, θα χωράει το πόδι, δεν θα βγει απ' έξω. Μεγάλο είναι αυτά. Ναι. Ναι. Εγώ έχω πάρει παιδικά σιγά. Θα πάρω ένα ζευγάρι γιολίκας οικουστίκας. Δεν υπάρχει αυτό, Ρεστάβλο. Ειδική παραγγελία. Αν ακούει κάποιος, μια λίρα. Δεν θα έχει λίρα. 100%. Να διαλέξει μία από τις φιγούρες που υπάρχουν στην γνωστή εφαρμογή με τις ποντιακές φιγούρες. Όχι τη γνωστή εφαρμογή, το Telegram, την κορυφαία εφαρμογή που έχει βγει ποτέ σε Messenger. Στο μεταξύ με τα εικονίδια του Super Pontiu, εύκολα κάνει Σταύρο 35 μπλουζάκια. Εύκολα. Εγώ κάνω και ομάδα. Άμα θα κάνω και την ομάδα που λέγαμε στην, που θα ξεκινήσω από γάμα τοπικό, ναι. Αυτό το θα δω το σήμα. Το περίεργο, Πέρτα, είναι, έτσι. Ναι. Το περίεργο είναι ότι στην αρχή, όταν είχαμε μπει, μου έβγαζε μόνο ο άνθρωπος του ΠΑΟΚ. Τώρα μου έβγαλε και ένα Πορτογάλο. Δημοσιογράφο. Δηλαδή έχει φτάσει και στην Πορτογαλία. Επεκτηνόμαστε, ρε. Επεκτηνόμαστε. Ναι. Ρε. Απίστευτο. Σε λίγο καιρό και στην Αμερική. Θα έχει τον Τραμπ με τη γυναίκα του, τον Τραμπ με περούκα, χωρίς περούκα. Δεν είναι η χειρότερη περούκα μετά του Κωστή του Ραπτόπουλου η περούκα. Επειδή υπάρχει και νέες γενιές, ο Κωστής έβγαινε με περούκα κάποτε, εντάξει. Περούκα κήπος, έτσι λέγεται αυτό το μοντέλο. Ωραία. Ναι. Τώρα πλέον είναι κασίδα αυτούσια, δεν είναι περούκα. Καλύτερα. Ναι. Κοίταξε, από τον Τραμπ που το λες και οικονομικά άνετο, ναι. Περιμένεις κάτι καλύτερο. Ναι, προφανώς. Ναι, περιμένεις κάτι καλύτερο, όχι έναν... Μια περούκα βλαχοπάγκη από το Τέξας. Ναι, δηλαδή... Αυτή είναι η κατηγορία βλαχοπάγκη. Βλαχοπάγκη, ξεκάθαρα. Κυφρινίζει κιόλας, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή αυτό το μαλλί μόνο στην Κοζάνη μπορεί να το δεις. Γιατί στην Κοζάνη, δηλαδή. Άμα σε πιάσαμε και εκεί, Όλη Ελλάδα. δηλαδή. Τέλος δεν πάνω. Πας δισκαμπαλού. Η εκπομπή για τον ΠΑΟΚ, βέβαια, αν και πιάνει αρκετά κοινωνικά θέματα από ό,τι βλέπετε. Είναι το πρώτο μισάωρο. Είναι αυτό το. Αναγνωριστικό που λένε και στο ποδόσφαιρο, μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας, τα οποία δεν θα τα βρούμε μέχρι τις 2, να το ξέρετε. Αλλά θα το παλέψουμε. Εμείς εδώ είμαστε ρεαλιστές. Δεν δίνουμε μεγαλύτερη έκταση στα θέματα. Η εκπομπή προσφέρει ρεαλισμό. Α, πάνω σε αυτό που λες, γράψτε τίποτα ακόμα για τον Νουάρντα να γίνουμε σοφότεροι. Ναι, αυτό που το είπες. Ναι, παιδιά, με τον Νουάρντα φτάνει. Με σταμάτησε ο φίλος του ΠΑΟΚ που είδαμε
στο καφέ που πήγαμε τελευταία. Έχω πάει σε 60 καφέ από χθες. Μάτα ρε. στο εξωτερικό, πού πήγαμε. Στη Βουδαπέστη. Στη Βουδαπέστη. Ποιον είδαμε που ήρθε μετά. Είδαμε 4.000 άτομα. Έλα ρε, αυτός που τον είδες μετά που κατέβηκε και μου λες ότι είναι παλιός αυτό και τα λοιπά. Έλα. Είδες ένα. Τέλος πάντων, ναι. Με σταμάτησε αυτό σήμερα και μου λέει πείτε κάτι για τον Νουάρντα, λέει. Τι να πούμε για τον Νουάρντα. Διαβάζει καθόλου 50 άρθρα, θέλει κάτι παραπάνω. Ο Νουάρντα είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά ο Πάοκ έχει προπονητή που έχει βάλει, έχει πάρει το πρωτάθλημα πέρσι και το κλέψανε τα λαμόγια. Και φέτος είναι πρώτος με μία μόλις ισοπαλία που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και νίκη γιατί ταξίσαμε εκείνη την ώρα. Είναι ντροπή που δεν ξέρει τι θα γίνει με τον Νουάρντα, ενώ ξέρει όλη η Ελλάδα τουλάχιστον και η Κύπρος. Εγώ πραγματικά τον Νουάρντα δεν ξέρω τι θα γίνει. Μία και πέντε με μία και έξι. Εντάξει, αυτή τη θεότητα όπου όλοι θα θέλαμε να είναι κολλητός. Θεός. Και όλοι εύκολα κοίτα, δεν λέει ότι είναι κολλητός. Νούμερο ένα κολλητός που θα ήθελα να έχω στον ΠΑΟΚ, δηλαδή να είμαστε μαζί όλη μέρα, να πείσεις βάλει. Ναι. Δηλαδή να. Κανονικά, πείσαι, Θεός. Εντάξει, νούμερο 2 είναι ο Νουάρντα. Ο Παλίκαρος. Νούμερο 3 ο Χατσερίδης. Τι γελάζε. Σας κάνω εικόνα στον καφέ, εξής. Μετά από καμισάρο, αυτά. Τι γίνεται, τι θα γίνει. Όχι, ρε. Καλό παιδί είναι. Καλό παιδί είναι. Όχι, είναι χαρά. Αλλά είμαι λίγο κλειστός χαρακτήρας. Εντάξει, γιατί, όλοι ανοιχτοί. Δηλαδή, με τον Ερίκο έκανα εκπομπή 10 χρόνια. Μια φορά λέει καλημέρα, μια καλησπέρα και μια καληνύχτα. Στο δεύτερο μισάωρο στο καφέ σου με τον Ευγένιο, κρύο σήμερα. Χάλασε ο καιρός. Αν μιλούσε τη γλώσσα θα ήταν αλλιώς, σταμάτα. Δεν είναι έτσι. Τι λέει? Είναι πολύ κοινωνικό παιδί. Τι να πει, τι κάνεις, τι να κάνω. Είναι πολύ κοινωνικό παιδί, τον αδικείτε. Τον αδικείτε. Άλλη τυπάρα που έχουμε. Λιμνιός είναι Θεός, να ξέρετε. Λιμνιός, Λιμνιός είναι Θεός. Πασχαλάκι. Πασχαλάκι δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Στους Ισπανούς πας. Βασικά εγώ πιστεύω Κάνιας Κρέσπο. Ο Κάνιας είναι θελοκομείο. Δεν κλείνει... Ο Κρέσπο είναι κανονικός άνθρωπος. Δε. Είναι... Ο Κρέσπο. Είναι κανονικός. Άσε. Με αυτά που κάνει. Είναι κανονικός. Δεν του φαίνεται. Και αυτή είναι, είναι πιο... μουλοχτός. Ναι. Είναι ερικοπάθηση. Να την πάλι το ναι. Ωραίος τύπος είναι. Εγώ στους Ισπανούς θα πήγαινα. Ναι. Αφήνεις τους μαύρους λοιπόν την Ιβηρική Χερσόνησο. Εντάξει, σουμέλα μου. Λοιπόν. Έχουμε αρκετά θέματα. Έχουμε μπάσκετ σήμερα. Η ομάδα πρέπει να έφτασε λογικά. Έφτασε. Ναι. Και βόλοι έχουμε σήμερα. Και όχι μόνο έφτασε η ομάδα στην Τενερίφη. Βγήκαν και η φωτογραφία με τον Σταλόνε. Ναι, το είδες αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι η αναμονή και το πολύ αεροδρόμιο μπορεί να σου δώσει κάτι καλό. Μακφάντεν, Σταλόνε και από πάνω ήταν Αθηναίου νομίζω. Το Σταλόνε, το γνωστό, το Σιλβέστερ. Ναι. Το Ρόκι. Ας το διάλογο. Δηλαδή πιστεύω ότι μετά από μια τριαντάρα στο κεφάλι θα βγει η φωτογραφία με τον Σιλβέστερ. Ο Ζάρας. Κανονικά, το πέτυχαν εκεί. Αυτός είναι Σταύρο. Κάνει και zoom να το δει καλά. Τέπιτς και Ζάρας με τον Σταλόνε. Ο οποίος είναι δεν είναι ένα 30 έτσι όπως μπαίνει ένα μεσά τους, ε. Τον είχε για ψηλό το Σταλόνε. Ποιο ρε, όχι. Άντε να είναι ένα 65. 67 ξέρω εγώ. Ο λίγο πάνω από τον Άνω, αυτό εννοείς. Όπως λέει και η Βασιλιά, άμα ήταν Άνω θα ήταν ψηλός. Ναι, η ομάδα έφτασε στην Τενερίφη γύρω στις 7.30 νομίζω. Καλά είναι. Δώσαν ραντεβού 4.30 ώρα για να πάνε αεροδρόμιο το πρωί. Ναι, ναι. Δηλαδή εκεί που σχολούσε η Πέγκυζίνα. Ωραία. Πήγαιναν αεροδρόμιο και φτάσανε 7.30 ώρα ναι, το απόγευμα. Ναι, 7.30, 8 παράκι φτάσανε. Να, καλά είναι. 1.77 είναι ο Σταλόνι, μην τον φάμε τον άνθρωπο. Ίδιο ύψος έχουμε δηλαδή. Εντάξει. Άρα, Σταλόνι, ξανά. Δεν και τόσο κοντό σου νόμιζα. 72 χρονών. Ας το διάλογο. Γεννηθείς το 46. Βρήκα στο δεύτερο παγκόσμιο τουλάχιστον. Εμφύλιο όχι. 72, μάλιστα. Πού γεννήθηκε? Νέα Υόρκη. Καλή επιλογή. Καλή επιλογή. Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Και η καταγωγή του όπου είναι? Τώρα... Νέα Υόρκη. Την Κοζάνη, ξέρω. Ο Σούρδος Σιλβέστερ Σταλόν. Ωραία, συνάντησε την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα δώσει γούρι στην ομάδα, πιστεύω. Τους έδωσε κάνα 2-3 σύμβουλες. Πώς θα πολεμήσουν το σημερινό μάτς. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Ο Μακφάντε λέει το μάτς δεν θα είναι εύκολο. Ο Μακφάντε. Εντάξει, μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Δεν τους βλέπω. Δεν τους βλέπω. Άμα ξεκινάς έτσι, ωραία. Ποια την έρευνα τώρα, λέει. Έχω φανέλα.
Τι σιγά, επειδή η Τενερίφη είναι σε πολύ καλή φόρμα τώρα. Και επειδή βάλει 34 πόντου στη Βαλένθια, δεν του βλέπουμε. Λεπτομέρειε. Και επειδή ο Πάοκ έχει κάνει ένα ταξίδι μια ολόκληρη μέρα, εντάξει. Ξέρει πόσε παραστάσει αλλάξανε. Ξέρει πώ είχε ανακουφιστεί η ψυχή. Τι κόσμο είδανε. Γκομενάκια από τη Δύση Ανατολή, βλέπει εκεί όλη την ώρα. Από το κέντρο Ευρωπαίες. Αθήνα, Μαδρίτη, Τενερίφη, τα πάντα βλέπει. Τενερίφη με. Είχε. Με τσουνάμι, κυματάκι. Ένα μικρό. Ναι. Κατάπιε ολόκληρη πολυκατοικία. Έχει φοίνικε όμω. Έχουν μείνει κάποιοι φοίνικε που βγάλαν φωτογραφίε, τι έβλεπα. Και στη Ρόδο έχει φοίνικε και συνήθω. Κάνει καλό και στην ομάδα η πολύ ωραία συνύπαρξη. Δηλαδή. Δεν το κάνει. Δεσμού στην ομάδα. Παραδέθηκε πιστεύω μια ολόκληρη μέρα. Και μια μέρα επιστροφή. Αυτό, είναι δηλαδή ο άλλος παίζει και σκέφτεται αυτό. Την επιστροφή. Ναι. Που είναι άλλη μια μέρα, αύριο όλη μέρα. Πω. Είναι αυτό που λέγει ο Νίκος. Άντε πήγανε να είναι καλά εκεί και να γυρίσουνε normal. Μην τύχει τώρα τίποτα σήμερα ξανά, κανένα τσουνάμι νέο. Εντάξει. Αν έχει τσουνάμι πετάνε τα αεροπλάνα. Φαντάζομαι πως όχι. Δηλαδή εκεί που είσαι στα 100 μέτρα να σου έρθει κανένα κύμα. Πω ρε φίλε, μακριά από και αν έρθει κανένα κύμα. Και αν έρθει κανένα κύμα. Την κάναμε. Το τσουνάμι είναι φίλε εκεί που είσαι ξέρω εγώ για καφέ πάνω ψηλά, ξαφνικά είσαι στη θάλασσα. Καφεδάκι, κατάλαβες, δεν είναι. Ξαφνικά κολυμπάς, επιπλέεις, κάτι κάνεις, δεν ξέρω. Επειδή το όνειρό μου παραδοσιακά είναι να φτάσω σε σημείο να νοικιάσω στη νίκη. Α, ναι. Τι κάνεις αν το βλέπεις να έρχεται. Το σταυρό σου. Τι άλλο να κάνεις. Καλό θα είναι να κλείσεις την μπαλκονόπορτα. Ένα. Να μπεις μέσα δύο, αυτό. Ειδικά στη νίκη. Σκέψου τι θα σου έρθει κιόλας. Δεν είναι απλό νεράκι. Να βάλω ένα λεξίσιο του καλού κακού. Όχι, η ποιότητα του νερού αγάπη θα είναι το τελευταίο που θα σκεφτείς. Αν μυρίζει ή όχι, αν έχει μικρόβια, μπακτήρια κτλ. Θα σου έχεις άλλα πράγματα να σκεφτείς. Ένα σκατουλάκι θα προσγειωθείς. Δεν πειράζει. Θα προσγειωθείς στο τζάμι. Ναι, ναι, σίγουρα. Θα είναι όμως το τελευταίο πρόβλημα. Όχι, έχει και άλλα προβλήματα. Έχει πολύ ποντίκι εκεί. Ωχ! Ξέρεις πως επτάμενα ποντίκια δεν βαριστούν. Έχεις πάει ποτέ να πιεις καφέ. Να πιεις καφέ, τι καφέ. Καποτό στο μπαρ εκεί, στο πλωτό. Όχι. Να δεις από κάτω τι γίνεται. Όχι. Μόνο ο Μίκι Μάους λείπει. Η Μίνι, ο Γκούφι, όλοι εκεί είναι. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά. Η ατζέντα έχει μπάσκετ λοιπόν, έχει βόλεϊ, το οποίο ενημερώνουμε ότι στο κανάλι της Φόρτσα θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, θα υπάρχει εικόνα, live streaming, πολύ που καλό. Λένε και στη Σταυρούπολη. Live streaming, θα είναι ζωντανή λοιπόν τηλεοπτική μετάδοση ουσιαστικά στο κανάλι της Φόρτσα. Θα δώσουμε link και από το ΠΑΟΚ 24 και από όλα τα site τα οποία ενδιαφέρονται να δείξουν το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που ξεκινά σήμερα στις 6. Μία Φόρτσα που επαναλαμβάνουμε θα έχει σούπερ στοιχηματικό ένθετο από το ερχόμενο Σάββατο με 12 σελίδες και τους ειδικούς. Γιατί μιλάμε για ειδικούς τώρα, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 5 ποδόσφαιρο έχουμε. Δώσ' μου, ας μου λίγο τι μισό λεπτό. Όχι, δεν σου δίνω τίποτα. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Όχι, δεν σου πάω καλά. Και ενώ πάω με στο 5:45:26. Άμα επίσης έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν στις 7.30. Σε 7.30 ώρα το Σάββατο, να πάτε φίλε με το κοριτσάκι σας χέρι-χέρι στην παραλιακή να δείτε τα ποντικάκια. Να έρθουν μαζί στην Τούμπα και να βγουν μετά. Άκουρα τις αγάπη. Μη μου πεις τώρα για τις γυναίκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε το μήνυμα από αυτή την εκπομπή ότι πάρε τη γυναίκα σου και πήγαινε στο γήπεδο. Εγώ το περνάω. Να πάει μόνη της, ρε. Παρές δεν έχουμε. Είναι νόμος, είναι κατεμιά. Γιατί? Γιατί μας βλέπουν ανταγωνιστικά. Εμένα και τον ΠΑΟΚ. Εμένα και τον ΠΑΟΚ, ωραία. Δηλαδή ποιον αγαπάει περισσότερο, εμένα ή τον ΠΑΟΚ? Και στο φινάλε πες Σταυρό, ένας ΠΑΟΚ μας έμεινε. Ναι. Δηλαδή και εκεί. Και εκεί. Ήρθα εγώ ποτέ στα Χόντο Σέντερ, να διαλέξουμε κρέμα προσώπου. Ήρθα εγώ στα Ζάρα, να διαλέξουμε, ξέρω εγώ. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Κράτα το θυμό σου και κάνω το σταυρό σου. Πέρα τα 5 εισιτήρια και 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή. FM Basket ονοματεπώνυμο στο 5:45:26. Και για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ξάνθη και για τα 3 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Άρης. Η κλήρωση λίγο πριν τις 2 και μετά τις 1 θα σας πω πώς θα πάρετε διπλές προσκλήσεις για το Chelsea ΠΑΟΚ
την 5η 29 Νοεμβρίου στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζιση Καζίνο. Έχει γίνει κανονικά και η εκκλήρωση στη σελίδα του Λίπερο στο Instagram. Η τυχερή, νομίζω, έχετε, ναι, έχετε ήδη ειδοποιηθεί για τα 5 εισιτήρια που δώσαμε και από εκεί και θα ακολουθήσουν και άλλα και στο σελίδα του Λίπερο στο Instagram. Τη δηλώση Κωνσταντινέα Σταύρο, τη πήρε το μάτι σου. Του Πέτρου Κωνσταντινέα, τι δηλώσει. Τι είπε ο Πετράκης. Είπε, να σας κάνω μια αποκάλυψη. Mm. Εντάξει. Υπάρχει μια περίπτωση, λέει, να προλάβουμε το VAR στο τελικό κυπέλου. Δηλαδή, έφυγε και ο Μάρτιος, ναι, έφυγε, ναι, και αυτό, και ο αποκαλύπτει γύρος. Λοιπόν ο Κωνσταντινέας ότι ίσως... Χρονολογία του τελικού κυπέλου έχει, έναν τελικό κυπέλου γενικά. Ίσως, ναι. Και το είπε και με χαρά κιόλας, να σας αποκαλύψω, λέει, και κάτι. Ίσως προλάβουμε το τελικό. Το ίσως πριν την πρόταση αυτό δεν με κάνει πολύ αισιόδοξο. Εντάξει, για μια ιστορία που εντάξει είναι... Αν μη τι άλλο, κομική, ο Σεπτέμβριος έγινε Δεκέμβριος, ο Δεκέμβριος έγινε Μάρτιος, ο Μάρτιος έγινε Μάιος. Ο τελικός θα είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και δεν θα γίνει ποτέ. Ωραίος τελικός. Ποτέ θα τελειώσει. Ο ΑΚΑ. Ποτέ. Με μείον 12 ο καθένας στην επόμενη σεζόν. Μισός γύρος με κεκλεισμένον. Με μαθητές. Και θα γράφονται όλες τις σχολές. Ωραία. Ωραίος τελικός, Πρώτα απ' όλα. Παντού θα πέφτει ξύλο. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κανένα σημείο του γηπέδου. Πιστεύω ότι και τα ball boy θα χωριστούν στη μέση και θα παίζουν κλωσιές. Τα ball boy θα είναι over 20, 25. Τα γνωστά ball boy, τα αποτελεσματικά. Δηλαδή. Απλά είναι λίγο πιο ανεπτυγμένα, δεν είναι κάτι. Εντάξει, οκ. Στο Παμπελοποννησιακό. Πού ήταν σε ένα παιχνίδι που είδαμε ball boy που ήταν ψηλότερο τον παίχτη. Είσαι αρκετά ήταν και στην Τούμπα. Ποιο ήταν όμως. Ήταν ένα καλοθρεμένο ball boy. Τον Μπέλκα έχουν περάσει δύο-τρία αρκετές φορές. Πέρκα είναι και ψηλό σχετικά. Εντάξει, είναι έχουμε νομάς. Και πιο κοντού. Εγώ θυμάμαι εκείνον τον Σεκιουριτά στο κλάν τη Βικελίδη που έχω ψηφάσει του ΠΑΟΚ. Θυμάσαι. Το Γιασεμάκι. Το Γιασεμάκι. Από τα αριστερά εκεί που μπήκε μέσα. Βγήκε, ναι. Δεν ήταν μπολμπόι εκείνο. Όχι, Σεκιουριτά. Ναι. Έκοψε την επίθεση. Το ζήσαμε και αυτό, ρε. Τι ήταν εκείνο. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και ποδόσφαιρο. Έχουμε αρκετό ρεπορτάζ για το κομμάτι του προγραμματισμού. Εν ώψη έλευση του Ιβάλ Σαββίδη αύριο και τη επιστροφή του Μάριο Μπράγκο στην Θεσσαλονίκη από το φόρουμ του White Scout στο Άμστερνταμ. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να λυθούν ψηλό άμεσα, που λέει και ένας φίλος μου. Το ψηλό. Με αυτό θα ασχοληθούμε στο δεύτερο. Σε δεύτερο κλείσατε. Μάλλον μετά τη μία. Αυτό το μάλλον. Ναι, και τώρα είναι να το τσεκάρουμε. Μετά τη μία κάποιες συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει και βέβαια και σύνδεση με την Ερήφη όπου ο Νίκος Μοσχοβίτης δεν είναι εκεί για να μας κόστησε κατάλληλο μέχρι να φτάσει. Εντάξει. Μην το λες έτσι, πες ότι ήταν να πάει αλλά εμείς αγαπάμε τους συνεργάτες μας και λόγω του... Όχι, φίλε, κοστίζει πολύ. Ωραία. Την αλήθεια θα λέμε, είπαμε, θα είμαστε ρεαλιστές. Λοιπόν, ο 403 λέει: τι να πω και εγώ ρε παιδιά, εδώ στην Ασπρόμαυρη Πετρούπολη στην Αθήνα, με γυναίκα γάβρο που μισεί τον ΠΑΟΚ επειδή τη φθήνω για αυτόν. Μα σου λέω, ζηλεύουνε. Ο Θοδωρής. Όλες μου. Είχανε το έβλεπα στο βλέμμα τους όταν μιλούσα για τον ΠΑΟΚ. Αγαπάει με ένα παιδί, εσύ δεν είναι τον ΠΑΟΚ. Αυτό είχε αυτό το βλέμμα. Εννοείται τον ΠΑΟΚ. τι συζητάμε. Ωραία. Δεν το ξέρει, πιστεύεις. Γιατί δεν αναρωτιέται. Γιατί έχει την ελπίδα να πεις, όχι ρε αγάπη μου, εσένα εννοείται. Πες ψέματα! Δεν λέμε ποτέ ψέματα, γιατί το ένα ψέμα φέρνει και άλλα. Μετά. Ναι. Γιατί δεν με παίρνεις μαζί σου στη Βουδαπέστη. Εντάξει, αυτή είναι λίγο περίεργη ερώτηση. Okay. Δεν θα με πάρεις μια φορά. Μαζί. Πες ναι. Όχι βέβαια. Γιατί όχι. Γιατί είναι κομμάτι της ζωής μου δικό μου. Δεν ανήκει πουθενά αλλού. Μοιράσου το. Δεν μοιράζομαι. Αυτό δεν το μοιράζομαι, ό,τι άλλο θες. Δεν το μοιράζομαι. Μάλιστα. Αυτά. Εντάξει. Να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα τώρα. Ξέρεις τι θα πάθεις. Θα δεις γκόμενο Αριανό και θα ζηλεύει τον ΠΑΟΚ και θα μπει στη θέση μου. Ναι. Άμα γίνει αυτό βέβαια αντιλαμβάνεσαι, θα σε κυνηγήσω στο θάνατο. Εντάξει, αλλά ναι. Να το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Εντάξει. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είμαστε πάλι πίσω. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24. Σταύρος Κορούκας στο μικρόφωνο. Αγάπη σήμερα, Γαβριλίδου δίπλα μου. Αριστερά, Στέργιος Αναστασιάδης. Η τριάδα που συγκλονίζει με τη στάση της, την οριμότητά της και γενικότερα όλα όσα πρέπει να έχει ένα πακέτο διαφήμισης, ένα κόνσεπτ που λένε και στη Σταυρούπολη.
εκπομπής. Πάμε λοιπόν στην επικαιρότητα. Κοίταξε, να πούμε καταρχήν ότι είχαμε έναν τραυματισμό του Κρέσπο χθες. Θα μάθουμε σήμερα αν υπάρχει πιθανότητα να μην... Ωραίες λιτανίες και τέτοια στην εκκλησία. Ακριβώς. Ωραία. Ενοχλήσεις Σταύρο και Αγάπη στον ραπτικό μη. Είναι περιοχή στο ισχύο. Ο ραπτικός μη. Θα έχουμε σήμερα νεότερα. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα γιατί τον γύμναζα. Το ραπτικό μη. Ναι. Τον γύμναζα πάρα πολύ καλά. Πάμε παρακάτω. Σήμερα λοιπόν. Για να μου λες ότι η κούλα από την πολύ έχει πρόβλημα στο ραπτικό μη. Θα νόμιζα ότι είναι παρθενογραφή, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Θα δούμε σήμερα αν υπάρχει πιθανότητα να μην αγωνιστεί ο Κρέσπο στο παιχνίδι του Σαββάτου. Ο Βιερίνια σίγουρα δεν θα αγωνιστεί και χθες έκανε ατομικό. Ο Βιερίνια αυτό που έπαθε είναι ιατρικά πρωτοφανές. Το σχίσιμο που έχει στον μύτο συγκεκριμένο, μου έλεγαν άνθρωποι του ιατρικού team του ΠΑΟΚ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εμφανίσουν σε σεμινάρια. Ναι. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ο Μάριο Μπράγκο γύρισε από το Άμστερνταμ. Και αναμένεται ένα ραντεβού πολύ ωραίο, εκτιμώ, γιατί τα ραντεβού τα γρήγορα με τον Ιβάν δεν υπάρχουν ποτέ. Πρέπει να αναλυθούν τα πάντα, έτσι είναι το αφεντικό όταν έρχεται. Στο ρυθμό του αφεντικού λοιπόν όλοι. 4 ώρες πλας. 4 πλας. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα που πρέπει να αποφασιστούν και να κινηθούν διαδικασίες. Εμένα αυτό που με καίει είναι το κομμάτι των ανανεώσεων. Θεωρώ ότι είναι το πιο κρίσιμο για την ομάδα και την ισορροπία της και την ηρεμία της. Και στον ΠΑΟΚ αναγνωρίζουν ότι έχει καθυστερήσει η υπόθεση των δύο στόπερ. Ξέρουν ότι είναι αδιανόητο 6 μήνες πριν τελειώσει τα συμβόλαιά τους να είναι στον αέρα οι δύο βασικοί στόπερ του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και μια διάθεση αυτοκριτική στον ΠΑΟΚ για αυτό το πράγμα. Το καλό είναι βέβαια ότι υπάρχει η γνώση και πιστεύουμε ότι θα υπάρχει και αποτελεσματικότητα άμεσα, έτσι ώστε Βαρέρα και Κρέσπο να συνεχίσουν με ήσυχο το κεφάλι τους στο δεύτερο μισό της σεζόν, που είναι και το πλέον κρίσιμο για να πετύχει η ομάδα τους στόχους. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανανεώσεων. Του Κάνια σίγουρα είναι μία που απασχολεί. Υπάρχει ο Μπίσεσβαρ, υπάρχει ο Σάχοφ. Δεν ξέρω, για να μην το παίζουμε και ξερόλες, τι στρατηγικές αποφάσεις υπάρχουν για αυτούς. Ξέρω ότι υπάρχουν αποφάσεις για Βαρέλα και Κρέσπο σίγουρα. Με τη λογική, αν βάλουμε στη λογική τα πράγματα, ο Κάνιας, επειδή είναι διαφορετικός από τους χαφ που έχει ο ΠΑΟΚ, σίγουρα είναι μια περίπτωση που αν τα βρουν στα λεφτά, γιατί δεν μπορείς να δώσεις πολλά λεφτά στον Κάνιας, είναι ένας καλός παίχτης, όχι top, αλλά και αρκετά χρήσιμος. Εντάξει, αν υπάρχει μια φόρμουλα οικονομική που να τον εξασφαλίζει και τον ΠΑΟΚ να μην εξασφαλίζει την άνοδο του μπάτζετ, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να μαζευτούν και τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ, παιδιά. Δεν μπορεί τα ανοίγματα να είναι τόσο μεγάλα, είναι εταιρεία. Θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό το πράγμα πάντα. Και αν στην περίπτωση του Βαρέλα είναι αδύνατον να τον κλείσεις με τα λεφτά που παίρνει, θα πρέπει να δώσεις παραπάνω σίγουρα. Στις περιπτώσεις του Κρέσπο και του Κάνιας νομίζω ότι... Θα δώσει κάτι παραπάνω, στον αλλά όχι πολύ θα δώσει κάτι παραπάνω, στον Κάνιας μπορεί να δώσει κάτι λιγότερο, λέω εγώ. Ναι. Εντάξει. Αυτό θα έκανα εγώ. Στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ κάτι λιγότερο. Η φίλε είναι και στα 32. Δεν είναι... Αν αποφασίσει να το κρατήσει, δεν ξέρουμε. Όντως δεν ξέρουμε. Όχι ότι ο Μπίσεσβαρ είναι κακός παίχτης, παιχτάρα είναι, αλλά μπορεί τέλος πάντων να θες να αναδιαμορφώσει τη δομή του ρόστερ. Είναι πράγματα τα οποία. Και ο Σάχοφ είναι καλός παίχτης, αλλά ο Σάχοφ συμπληρώνει μια τετράδα χαφ που είναι, δεν είναι λειτουργική όταν συνδυάζεται μεταξύ της. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις και έναν παίκτη με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη ταχύτητα στο παιχνίδι. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι αν δεν ανανεώσει το Σάχοφ, ότι ο Σάχοφ είναι κακός ή ότι ο Σάχοφ δεν θα βρει ομάδα. Μια καλή ομάδα θα βρει ο Σάχοφ. Εντάξει. Είτε στην Ουκρανία, είτε στην Ελλάδα, είτε κάπου αλλού. Είτε στην Τουρκία, είτε σε πρωταθλήματα που μπορεί να το σηκώσει το επίπεδό του. Απλά θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές αποφάσεις και σε αυτές τις υποθέσεις θα πρέπει να υπάρχει η αλήθεια. Δηλαδή, δεν ανανεώνεις το Σάχοφ, εγώ δεν θες να τον ανανεώσεις. Δεν τον έχεις το περίμενε. Του λες, θα είσαι αδερφέ, άκου να δεις, για έναν, δύο, τρεις, πέντε λόγους, δεν θέλω να σε ανανεώσω. Ψάξε ομάδα, μην είσαι από τελευταία στιγμή ότι ψάξε ομάδα.
Ωραία. Αλλά θέλω, επειδή σεβάστηκα, σε πλήρωσα 3 χρόνια, σου φέρθηκα πάρα πολύ καλά, σε σεβάστηκα και πλέον, θέλω να είσαι κύριος μέχρι το 90. Δηλαδή, χίλιες φορές να κάνεις αυτή τη ξύγα, παρά να πας στη λογική, να θα έρθει ο πρόεδρος, να αυτά τα μαμού. Ή το θα μείνεις και τελικά τελευταία στιγμή σου λέω δεν θα μείνεις. Ναι, γιατί έχουν γίνει και αυτά. Ναι, και πρόσφατα. Έχουν γίνει και αυτά. Άρα λοιπόν, για μένα ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει 100% σε όλους τι θέλει να κάνει. Να κλείσει αυτός που είναι να κλείσει. Είναι πολύ κρίσιμη το αυριανό ραντεβού. Αν γίνει αύριο ή γίνει Παρασκευή, δεν ξέρω. Το ραντεβού τέλος πάντων με την έλευση του Ιβάν. Γιατί τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Υπάρχει και η περίπτωση του Σκιαμπάνη μέσα σε αυτές. Ναι. Δεν νομίζω ότι σε πρώτη φάση να απασχολεί και τόσο για Καρέλη και Τόσκα, οι οποίοι είναι ιδανικοί. Όχι, είναι δύο περιπτώσεις. Εδώ υπάρχουν άκουσους δανεικούς. Υπάρχει το περιθώριο μέχρι 30 Μαΐου να αποφασίσεις αν θα ισχύσει η οψιόν ή όχι. Εντάξει. Είναι και ο Πασχαλάκης, αλλά το συμβόλαιο του λήγει το Δεκέμβριο, τον επόμενο. Δηλαδή έχει ακόμα 1 χρόνο. Αλλά νομίζω και με αυτόν πρέπει να γίνει κάτι, είτε έτσι τα αλλιώς, έτσι είναι. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Τελικά, άμα κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω, έχουν ξεκινήσει κουβέντες για αναδιαπραγμάτευση της περίπτωσης του Λιμνιού. Έχουν ξεκινήσει κουβέντες για παλιότερα και είναι στάσιμες τώρα για αναδιαπραγμάτευση του Πέλκα. Δεν αναφέρομαι εγώ σε αυτά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία. Όχι, απλά πάνω στην κουβέντα, π.χ. η παίκτη είναι όλο στο πακέτο, ρε παιδί. Δεν σου λέω ότι είναι στην πρώτη γραμμή. Το κομβικό είναι οι δύο βασικοί στόπερ. Οι δύο βασικοί στόπερ πρέπει να είναι ήσυχοι. Εφόσον έχει αποφασίσει το κλαμπ, να τους κρατήσει, που νομίζω ότι αυτό ισχύει. Εντάξει. Να, και για τους δύο. Οι δύο βασικοί στόπερ σου, λοιπόν, θα πρέπει να είναι, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Να μην έχουν εκνευρισμό, να μην έχουν τίποτα. Είναι πολύ κομβικό, είναι παιδιά που ανήκουν στο γκρουπ του ΠΑΟΚ, στο σκληρό γκρουπ του Λουτσέσκου, που και θέλει να τους έχει ικανοποιημένους. Είναι παιδιά που σαν στόπερ ηλικιακά σε παίρνει να τους κάνεις ένα διετές, τριετές. Είναι στόπερ. Και είναι παιδιά γυμνασμένα. Πόσο είναι ο Βαρέλα, το πότε είναι? 30. Το 87. Το 87, 31 είναι, αγαπητέ. Τον Ιούνιο 31 θα είναι. Τον Ιούνιο. Ναι, άρα μέχρι τα 33-34 μπορεί ο Βαρέλα. Και το 87 είναι και ο Κρέσπο. Ίδια ηλικία έχουν, το ίδιο μπορεί και ο Κρέσπο, που έχει ένα κορμί πολύ πιο ελαφρύ και πολύ πιο αθλητικό, τέλος πάντων, από τα στόπερ που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Άρα λοιπόν ηλικιακά δεν μας χαλάει το δεδομένο αυτό. Έχουν τη δυνατότητα για 2+1 χρόνια, λέω εγώ, ή 3 κλειστό, ανάλογα, εντάξει, να εξασφαλίσουν και αυτοί το μέλλον τους και εμείς να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας ότι αυτά τα παιδιά είναι συγκεντρωμένα 100% σε αυτό που κάνουν, γιατί όσο και να ένας άνθρωπος να είναι επαγγελματίας, να έχει πίσει τις δυνατότητες του ότι μπορεί την επόμενη μέρα να βρει ομάδα, όσο και να έχει, όταν είναι στον αέρα έχει μία αμφιβολία, έχει μία ανασφάλεια, έχει μία σκέψη αρνητική η οποία δεν τον βοηθά. Δεν τον βοηθά 1%, δεν τον βοηθά 50%, δεν το ξέρουμε. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι τα λάθη που έκανε ο Βαρέλα στα τελευταία 2 γκολ που φάγαμε στη Βίντι, ωραία, και ο Βαρέλα, δεν είναι μόνο του Βαρέλα της Βίντι, ναι. Ο Βέρμπλουμ παρατάει τη φάση, πώς το λένε, ο στόπερ τον ακολουθάνε, τον κοιτάνε να κάνει βόλτες. Δεν φταίει ποτέ ένα σε ένα γκολ. Ωραία. Και το άλλο με τον Πανετολικό που άρχισε να πάει στον Καμαρά, δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι επειδή έχει εκνευρισμό και δεν είναι συγκεντρωμένος και 1000, μπορεί να είναι συγκυριακό. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι σοφό για ομάδα που πάει να πάρει το πρωτάθλημα οι δύο βασικοί της στόπερ να είναι στον αέρα. Νομίζω ότι αυτή είναι η αλφαβήτα σε μία δομή ρόστερ. Και δεν λέω κάτι παράλογο. Για τους υπόλοιπους τα πράγματα είναι αλλιώς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να κάνει κάποια κίνηση. Θα το δούμε. Πώς θα το χειριστεί και τι θα αποφασίσει. Απλά επειδή υπάρχει νέος τεχνικός διευθυντής, θα πρέπει να ξεκινήσει και αυτός με ξεκάθαρες εξηγήσεις. Απέναντι στα παιδιά. Έχουν παίξει μαζί Βαρέλα Κρέσπο 75 μάτς. Είναι δεν είναι και λίγα. Είναι σημαντικό νούμερο. Ναι. Σαν δίδυμο στόπερ. Εννοείται. Ωραία. Είναι θεματάκι λοιπόν. Πρέπει να είμαστε πολύ
ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα. Τώρα για τις μεταγραφές. Επειδή πολλά λέγονται, πολλά κάνουν, πολλά. Σίγουρα πάω, χρειάζεται ένα στόπερ. Εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει το εξής κομβικό λάθος. Να κλείσει στόπερ ο ΠΑΟΚ πριν κλείσει τα συμβόλαια. Εκεί γίνεται ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Πριν κλείσει τα συμβόλαια το στόπερ που ναι, έχει. Ναι, ναι. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που, που στον κόσμο που φαντάζουν. Περιτές. Ναι, δεν είναι έτσι όμως, παιδιά. Mm. Γιατί στο επίπεδο που είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα, στο πολύ υψηλό επίπεδο που είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα, που χρειάζεται ουσιαστικά την ισορροπία του γκρουπ που υπάρχει σε συνδυασμό με ποιοτικές πινελιές, και είναι δύσκολο να κρατηθεί το γκρουπ αν καθυστερούμε σε τέτοια θέματα, και είναι δύσκολο να βρεις παίκτη που να έχει τον συνδυασμό χαρακτηριστικών που χρειάζεται για να θεωρηθεί πινελιά. Δηλαδή τώρα πάω και ψάχνει. Ψάχνει έναν παίκτη που έχει τα στοιχεία και του Βαρέλα και του Κρέσπο. Όχι όλα, αλλά να είναι γρήγορος, οπωσδήποτε. 100%, 100%. Είναι γρήγορος. Να μην είναι αδύναμος. Εντάξει, να έχει εμπειρία και να κάνει build-up. Εμπειρία, όχι 30 χρονών. Δεν μπορείς να πάρω να πάρεις. Έχω τους δύο βασικούς μου και τον Χατσερίδη στα 31. Να πάρω να πάρω τέταρτο παίκτη στα 31. Εδώ πέσει και ηλικία ρόλο. Θα πρέπει να κινηθούμε μεταξύ 22-28. 28 πολύ είπα, μη σου πω 22-26. Για να εμφανίζεται ξαφνικά και με στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα πρέπει να έχουμε ότι στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ αγωνίζονται οι δύο top stopper της ηλικίας του στην Ελλάδα. Ο Μιχαηλίδης με τον Διαμαντή. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο το έχουν στο μυαλό τους. Κανονικά πρέπει. Μέτρα πόσοι διεθνείς παίζανε χθες του ΠΑΟΚ. Σελπίδων και νέων. Άμα κάτσε βάλεις, μέτρα. Άμα τα βάλεις μαζί είναι 6. Οι 5 από τους 6 έπαιξαν στην Ελπίδων. Mm. Και στην Νέων έπαιξε ο Λιμιός. Ο Κουλούρης το μετράς και ο Λάμπρου. Και ο Λάμπρου έπαιξε. Mm. 3. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν. Επειδή δεν είχα εικόνα, ο Λάμπρου μου είπαν ότι ήταν πολύ καλός. Όντως ναι. Ήταν καλός. Ο Λάμπρου έχει τρομερά στοιχεία. Δεν τα κατάφερε βέβαια η εθνική. Στο πρώτο μήχρονο παρκερδίζει. Χάζα φάσεις. Και στο δεύτερο ήρθε το 1-0. Στο 51 από ένα στημένο. Πάλι στημένο φάγαμε. Ναι. Λοιπόν. Στο πρώτο τι παίζανε. Ο Πασαλίδης με τον. Έπαιξε ο Λίρατης, έπαιξε ο Τσαούσης. Ο Δόμψης, ο Γαϊτανίδης και ο Διαμαντής. Αυτό δεν είναι στην Ελπίδο. Αυτό είναι στην Νέα. Ο Γαϊτανίδης κάνει και χατρίκ. Και γενικότερα κάνει καλή χρονιά. Ναι, παιδιά, μιλάμε τώρα. Κάπου θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Εγώ άκου. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι ότι θέλοντας να προστατεύσεις τα χρήματα του Ιβάν, ωραία, κάνεις κακό στον Ιβάν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Πάντα ο ρόλος μας είναι να προστατεύουμε τον ΠΑΟΚ και τον επενδυτή. Εντάξει, ένας από τους λόγους λοιπόν που εγώ ήμουν έξαλλος με τον Μίχελ, παραδοσιακά, ήταν ότι δεν προστάτευε τον επενδυτή ποτέ. Ναι. Ωραία. Ξέχωρα αν ο ίδιος επενδυτής ήθελε να τον κρατήσει. Εμένα δουλειά μου δεν είναι να κρατάω ή να διώχνω στελέχη. Αν τα βάλουμε κάτω, η μία χρήση πήγε 27 εκατομμύρια μέσα, η άλλη πήγε. Είχαμε πρόβλημα με το financial fair play. Κτλ. Ναι, όχι, βλέπεις ότι παιδιά που υπάρχουν σε ακαδημίες του ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν ακόμα και στην εθνική. Που είναι το κορυφαίο επίπεδο στις ηλικίες τους. Οπότε δεν είναι λίγο αυτό. Νομίζω είναι πολύ καλό δείγμα. Δεν είναι λίγο τώρα να πηγαίνει. Ο Γαϊτανίδης να μπαίνει αλλαγή, να κάνει hat-trick, να είναι όλοι πρωταγωνιστές, να έχουν όλοι συμμετοχές και στην Ελπίδα και στην Νέων. Και ο Λιμιός και ο Κουλούρης και ο Λάμπρου. Διακρίθηκαν όλοι νομίζω. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου κατά πόσο τα παιδιά αυτά είναι στις σκέψεις, στην πρώτη σκέψη των ανθρώπων. Δεν μπορούν να παίξουν κατευθείαν στον ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει έστω και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Γιατί ο ΠΑΟΚ ξοδεύει 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο στις ακαδημίες του. Να. Αν είναι, κάνει το 0. Και δώσε το σκάουτινγκ. Και δώσε το οπουδήποτε αλλού. Θα πρέπει να μπουν στο κάδρο σιγά σιγά. Ή κάνε το 0 και αγόρασε μια βιτομάδα, ρε γόρι μου. Και αυτό γίνεται. Ίσως θα πρέπει πρώτα να έρθει το πρωτάθλημα για να φύγει και μέρος της πίεσης. Και να πάω με πιο καθαρό μυαλό σε πιο έτσι ορθολογιστικό τρόπο σκέψης και για τις ακαδημίες και γενικότερα για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Όσο υπάρχει πάνω από όλους το πρωτάθλημα, όλο το βάρος είναι εκεί. Και γι' αυτό ξαναλέω. Δεν νομίζω να υπάρχει κουβέντα τώρα που. Φιλάκου, να δεις, δεν είναι δουλειά μας τώρα να δικαιολογούμε ότι. Έχω στο μυαλό μου το πρωτάθλημα, οκ. Okay.
Δηλαδή το άλλο πράγμα, οι άλλοι τομείς θα δουλεύουν. Και γενικά νομίζω ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία για την ομάδα. Γιατί δηλαδή του χρόνου δεν θα κατέβει πάνω να παίξει. Δεν υπάρχει σύνδεση πρώτης ομάδας με τις ακαδημίες. Άλλο λέω εγώ. Η δουλειά του Μάριο Μπράνκο, ωραία, εκτός όλων των άλλων. Δεν, άκουε, αυτή η βλακία ότι ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να διαλέγει μόνο παίκτες είναι η μεγαλύτερη βλακία που μπορεί να υπάρχει. Είναι μία από τις 30 δουλειές που πρέπει να κάνει. Εντάξει. Σίγουρα είναι δουλειά το να συνδέσει την ακαδημία με την πρώτη ομάδα. Να κάνει ένα μοντέλο. Πώς θα φτάσει ο top Διαμαντής ή ο top Μιχαηλίδης ή ο top Λίρατζης ή ο top Γαϊτανίδης να παίξει την πρώτη ομάδα. Θα πρέπει να επιβάλλει τη δημιουργία β' ομάδας για να υπάρχει μετάβαση. Ωραία. Θα πρέπει να δώσει ταυτότητα. Τι παίζει η ΚΑΠΑ 19. Τι παίζει η πρώτη ομάδα. Πώς θα μιλάει. Θα κάνουν meeting τεχνικού διευθυντή Παύλο Γκαρσία. Θα συμμετέχει ο Λουτσέσκου σε αυτά. Τι γίνεται. Είναι μία δουλειά είναι αυτή. Η άλλη δουλειά είναι να ελέγχει το scouting. Ωραία, τι ψάχνουμε. Τι ψάχνουμε, τι θέλουμε. Ωραία, πώς διαλέγουμε. Είναι πάρα πολλές δουλειές. Ναι, γενικά να υπάρχει μια σύνδεση σε όλα. Και είναι αυτό που λες ότι, okay, της ομάδας ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και υπάρχει αυτό το άγχος. Ωραία, η δουλειά του Λουτσέσκου αυτή. Αλλά ναι, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 150 άτομα, που λέει ο λόγος, και οι δουλειές είναι συγκεκριμένες. Ναι, η δουλειά του Λουτσέσκου είναι να προπονεί την ομάδα και να την πάει για πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα η δουλειά του Μπράγκο είναι οι παίκτες που έχει ο Λουτσέσκου στα χέρια του να είναι ήρεμοι. Άρα ο Μπράγκο ελέγχεται στο κομμάτι της ανανέωσης των παικτών που θέλει ο Λουτσέσκου. Ναι. Ωραία. Αν έχει ο Λουτσέσκου δύο μετρωμένους κάθε μέρα στην προπόνηση, είναι πρόβλημα που το δημιουργεί ο Μπράγκο. Ακριβώς. Όχι Μπράγκο. Ναι. Αυτός είναι ο ρόλος του. Ναι. Εντάξει. Αλλά μην κρύψουμε πίσω από την ανάγκη για την κατάκτηση πρωταθλήματος όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα. Mm. Δεν σταματάει να δουλεύουν όλα. Η ομάδα κοστίζει πόσα χρήματα. Πρέπει ο καθένας να δικαιολογεί την παρουσία του εκεί. Είναι 15 τμήματα. Πληρώνει ο άλλος. Πληρώνω. Δεν κρύβομαι πίσω από το γεγονός ότι πάω για πρωτάθλημα. Δηλαδή τελειώνει το πρωτάθλημα 5 Μαΐου. 6 δεν θα λειτουργεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτά είναι βλακίες τώρα. Γιατί είναι δουλειά της ομάδας. Μετά από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ο μηχανισμός να δουλεύει ο καθένας για να είναι ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι ο ρόλος του Μπράγκο και του κάθε Μπράγκο είναι ο πιο κομβικός αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και να πείσει το Σαββίδη, γιατί ο Ιβάν δεν έχει ένα πράγμα στο κεφάλι του. Έχει 5.000 πράγματα στο κεφάλι του. Ωραία. Θα πρέπει να τον πείσει, ακόμα και αν υπάρχει μια παρανοϊκή κατάσταση, ποιο είναι το σωστό. Ο Άρνεσεν το έχει αυτό. Έλεγε ένα, δύο, τρία πρόεδρα, αυτά θα γίνουν. Οι άλλοι όλοι κοιτούσαν και να το κάτω στην κάλτσα. Μα δεν τον προστατεύεις αν φοβάσαι. Ναι. Δεν τον προστατεύεις. Η δουλειά σου εκεί είναι να τον προστατεύσεις. Εσύ θα βγεις εκτεθειμένος στην πορεία. Η δουλειά σου. Μα δεν θα βγει. Αυτός θα βγει εκτεθειμένος και θα έχει φύγει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα έχει μείνει. Και ο άλλος που πληρώνει. Είναι αυτό που λες, ο Σοβίτης έχει 750 πράγματα στο κεφάλι του. Δεν μπορεί να ξέρει. Ναι, μπορεί πράγματα. Να έχει παραπληροφορηθεί για κάτι. Μπορεί να έχει μια λάθος εντύπωση. Μπορεί να έχει. Ξέρω εγώ να του έχουν βάλει μπρίζες λάθος άτομα. Η αλήθεια θα ναι. Τα φέρει όλα, εσύ, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, όχι. Εγώ για να σε κρίνω στο τέλος, εντάξει, ναι. Εγώ ο Σαββίδης, ναι. Θα πρέπει εσύ να έχεις πάρει 10 αποφάσεις. Ναι. Ωραία. Αν εσύ δεν έχεις πάρει καμία και ουσιαστικά γίνει το τι λέω εγώ, ναι. Ωραία, που όμως δεν ασχολούμαι με αυτό όλη την ώρα και δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη εικόνα. Και γνώση για όλα. Ναι. Ουσιαστικά τι γίνεται, οδηγούμαστε σε λάκα, ναι. ο Χ Μπράγκο. Οδηγείται σε μια δημοσιοπαλληλιστική λογική, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, όπως συμβαίνει και με όλους ναι. Όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, και ο Σαββίδης πληρώνει. Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε ο Μπράγκο να αναλάβει τις ευθύνες του. Ωραία. Να βάλει τα στήθια του μπροστά για αυτά που πιστεύει πραγματικά. Να αναγκάσει τον Ιβάν να κάνει αυτά που θέλει αυτός, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος στο συγκεκριμένο τομέα. Και στο τέλος, αν πετύχει να αποθεωθεί και να πληρωθεί, γιατί ο Ιβάν πληρώνει όταν ο άλλος πετυχαίνει. Ναι. Δεν σε κοιτάει στα μάτια και σου στέλνει φυλάκια, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Ωραία. Ή αν δεν κάνεις, να φύγεις γιατί δεν κάνεις. Απλά είναι τα πράγματα. Εντάξει. Αυτή είναι η λειτουργία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρίτο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, στον Λίμπερο 107 και 4. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα. Έχετε ακόμα 40 λεπτάκια για 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ξάνθη το Σάββατο
στην Τούμπα. FM κενό ΠΑΟΚ κενό όνομα τεπώνυμο στο 545-26 και μηνύματα για τα τρία εισιτήρια του αγώνα στο Παλατάκι την Κυριακή το απόγευμα. ΠΑΟΚ Άρης, FM κενό μπάσκετ κενό όνομα τεπώνυμο στο 545-26. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα. Συνεχίζετε να στέλνετε. Πάμε λίγο στο Βόλι. Πάμε. Έχει και αγώνα σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε στη γραμμή τον Νικήτα Εφεμίδη. Νικήτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Καλησπέρα σας. Πώς είσαι, τι γίνεται, πώς το περιμένεις το παιχνίδι? Είχαμε την πρωινή προπόνηση, κάναμε μια ανάλυση και στο βίντεο. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι ανεβασμένος. Έχει κάνει μια πολύ καλή ανατροπή μες στον Ηρακλή πριν από λίγες μέρες, από 2-0 που έχανε σε 3-2. Είναι μια νεανική ομάδα κατά κόρον, ενώ έχει δύο μέσα ακραίους πολύ νέους, οι οποίοι βγάζουν διάθεση και πάθος και έμπειρους παίκτες όπως είναι ο Πασαδόρος, ο Γιορντάνο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να παίξουμε καλά για να το κερδίσουμε. Έχουμε και εμείς την ανάγκη τώρα να επιστρέψουμε στις νίκες γιατί έχουμε αδικήσει σε αυτούς μας. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να παίξουμε καλά. Νικήτα, παρότι είναι κλισέ, νομίζω είναι επιτακτική ανάγκη για ένα καλό restart της ομάδας, έτσι δεν είναι? Γιατί μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν έχει τα αποτελέσματα και που θέλει και ο κόσμος, αλλά και εσείς φαντάζομαι. Ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, η ομάδα είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, έχει πολύ ψηλούς στόχους. Και έχουμε ξεκινήσει, ουσιαστικά καινούργια ομάδα τελείως. Βέβαια. Δεν είναι εύκολο μερικές φορές να πιάσει την απόδοση που θέλεις. Είχαμε πάρα πολλούς αγώνες, Τετάρτη, Σάββατο, τα οποία βοηθάνε μεν στο να είσαι θεωρητικά πιο έτοιμα αγωνιστικά, αλλά χάνεις πάρα πολλές μέρες από προπονήσεις για να μπορέσεις να δέσεις περισσότερο την ομάδα. Πιστεύω ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, άμα συνεχίσουμε να δουλεύουμε καλά, θα έχουμε συνεχώς τα επιθυμητά αποτελέσματα, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, έχουμε δύο πρόσωπα με τα παιχνίδια. Όταν πάνε πολύ καλά τα πράγματα, ουσιαστικά δεν δυσκολευόμαστε. Και όταν επιτρέπουμε, να το πω έτσι, τους αντιπάλους να κάνουν το δικό τους παιχνίδι, μην κάνοντας εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και τότε βάζουμε τον εαυτό μας σε δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Και το βόλεϊ είναι ένα άθλημα δεν σαν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι στο ποδόσφαιρο μπορείς να κάνεις το 2-0 και να περιμένεις απλά το χρόνο να περάσει ενδεχομένως για να τελείξει το 90 λεπτό και να κερδίσει τον αγώνα. Στο βόλεϊ πρέπει να κερδίσει 3 σετ. Δηλαδή πρέπει σε 3 σετ να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλό σου. Είναι μια διαφορετική συνθήκη, η οποία έχει συμβεί και σε άλλες ομάδες που ήμουν. Είχαμε κάποια διαστήματα στα οποία κάναμε το 2-0 και μετά ουσιαστικά επαναπαυόμασταν και αντιπιτιθόταν οι αντίπαλοι γιατί δεν είχαν τίποτα να χάσουν και χάναμε τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι σήμερα πρέπει να παίξουμε με πάρα πολύ πάθος, πάρα πολύ όρεξη κι εμείς. Και να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλό μας, ακόμα και αν προηγούμαστε 2-0 ενδεχομένως και πολύ στο τρίτο σετ. Δεν ξέρω πώς θα πάει το παιχνίδι, απλά λέω ένα υποθετικό σενάριο. Ναι, είναι και πρόσφατο αυτό που έγινε στη Σύρο. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, Νικήτα. Αυτές οι μεταπτώσεις, ακόμα και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, είναι αποτέλεσμα της κούρασης από τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι έλλειψη συγκέντρωσης? Γιατί φαντάζομαι το έχετε κουβεντιάσει πολύ με την ομάδα. Το γιατί η ομάδα μπαίνει τόσο δυνατά και συνέχεια πέφτει και χάνει αγώνες, χάνει πόντους, χάνει σετ. Ναι, σίγουρα οφείλεται και στην κούραση. Και κάποιοι παίκτες έχουν βαρυνθεί παραπάνω, δεν το συζητώ. Αλλά νομίζω περισσότερο οφείλεται στο ότι δεν έχουμε ακόμα τους αυτοματισμούς που οι δεμένες ομάδες έχουν. Και με αυτόν τον τρόπο σύνοπτο ότι υπάρχει το γεγονός ότι όλοι θέλουμε να κερδίσουμε και το σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, να το πω, ότι πρέπει να κερδίσουμε, δημιουργεί αυτό το συνέστημα, να το πω, το οποίο μερικές φορές όταν έρχονται δύσκολες στιγμές μες στο παιχνίδι, δεν παίζουμε τόσο ελεύθερα, τόσο με καθαρό μυαλό και βάζουμε τους εαυτούς μας στην μειονεκτική θέση. Αν όμως οι αυτοματισμοί έρθουν που θα έρθουν μέσα στην ομάδα και ξέρουμε ακριβώς σε κάθε μπάλα, σε κάθε πόντο, πώς πάει η υποδοχή, πώς πάει η επίθεση, πώς πάνε και τα λοιπά, τι πρέπει να κάνουμε, θα το στρώσουμε καλύτερα. Υπάρχει χρονικός ορίζοντας στο περίπου για το πότε η ομάδα θα φτάσει εκεί που θέλετε ή θα βγαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι?
Κοιτάξτε, αυτό δυστυχώς δεν μπορείς να το πεις. Ακόμα και τον καλύτερο ειδικό του κόσμου να φέρεις. Ναι. Είναι διακοπτάκι. Το οποίο ουσιαστικά μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Και να, είμαι σίγουρος ότι όταν έρθει μετά θα έχουμε μια φοβερή απόδοση. Γιατί η ομάδα είναι φτιαγμένη με παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν πάρα 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 πολύ καλά. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα που δεν μπορεί να είναι από σήμερα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μόλις θα έχουμε περισσότερο χρόνο στις προπονήσεις για να δουλέψουμε περισσότερο το δέσιμο μας, να το πω, θα έρθει σίγουρα το αποτέλεσμα που επιθυμούμε, οι αυτοματισμοί αυτοί που θέλουμε και να βγάζουμε τα στοιχεία όπως μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί και εμείς απ' έξω βλέπουμε τους εαυτούς μας και καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας έχει πολλές μεταπτώσεις μέσα στην απόδοσή του. Δηλαδή έχουμε μέρη των σετ, ακόμα και ολόκληρα σετ, τα οποία παίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά και αντίστοιχα στα... Δεν ξεκινάμε πάντα καλά και μετά χάνουμε. Το Παναβοχαϊκό, ας πούμε, ξεκινήσαμε να χάνουμε 2-0 και μετά αποφασίσαμε να παίξουμε και κερδίσαμε 3-2. Είναι λίγο περίεργο το πράγμα. Ναι. Δεν μπορεί να αποδοθεί ακριβώς. Και χρειάζεται η ομάδα και άλλες προπονήσεις και άλλο χρόνο και άλλους αυτοματισμούς για να πιάσουμε αυτό που μπορούμε. Υπάρχει περίπτωση, Νικήτα, η ομάδα να κουβαλάει ακόμα την πίκρα από τον αποκλεισμό του Champions League ή θεωρείς ότι το έχει αφήσει πίσω? Παρότι δεν επιτέθηκε ο στόχος. Θεωρώ ότι το αφήσαμε πίσω, γιατί εντάξει, είδαμε ότι εκείνη η ομάδα ήταν όχι με τα μεγάλα ονόματα, η γερμανική ομάδα, αλλά σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλά στημένη ομάδα, μια πολύ καλά δουλεμένη. Όλοι μαζί, δηλαδή, οι παίχτες γνώριζαν τι θέλουν ακριβώς να κάνουν. Στο γήπεδο σαν ρομπότ, να το πω έτσι. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι από τα παιχνίδια αυτά τα δύο αισθανθήκαμε ότι είχαμε ελπίδες για το κάτι παραπάνω στην πράξη, οπότε δεν νομίζω ότι μας επηρέασε. Το είδαμε ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι αυτή τη στιγμή, περάσανε και δίκαια περάσανε, κοιτάμε το μέλλον το δικό μας στην Ελλάδα και στο ΣΕΒ. Απλά και θυσίδω, δηλαδή, που θα μπορούσε να έχει λήξει ένα παιχνίδι, αν όχι 3-0, 3-1 σίγουρα, γιατί σε τέταρτο σετ προηγούμασταν πολύ. Και σε εκείνο το σημείο κάναμε μια μεγάλη κοιλιά και φέρνει... Είναι πολύ ψυχολογικό το θέμα και το άθλημα, θα μπορούσε να έχει κερδίσει 3-1 και να είσαι τέλεια τώρα για να πας πάλι με πάρα πολύ καλή ψυχολογία και διάθεση να ξανακερδίσεις άλλη μια φορά. Ενώ αυτή τη στιγμή μπαίνει και λίγο το πρέπει μέσα και το ότι πρέπει να αποδείξουμε και εμείς και σε αυτούς μας και στην ομάδα ότι δεν το παρατάμε, ότι είμαστε εδώ πέρα. Και εντάξει, αυτό λίγο φέρνει μια δυσκολία, να το πω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, είναι η ομάδα φτιαγμένη με παίκτες με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Με ομάδα, με παίκτες οι οποίοι έχουν κερδίσει πάρα πολλούς τίτλους και σίγουρα έχουμε περάσει όλη στην καριέρα μας σε καταστάσεις δύσκολες. Είναι πολύ σημαντικό να κοιτάς μπροστά, να μην τα παρατάς ποτέ και εν τέλει η δουλειά που γίνεται θα βγει. Η ομάδα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της γενικότερα. Έρχεται ο κόσμος στο παλατάκι, νομίζω και σήμερα. Ναι, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ένθερμος και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Σίγουρα θα συνεχίσει να μας στηρίζει και ειδικά αυτοί που ήταν πάρα πολλά χρόνια κοντά μες στην ομάδα. Ξέρουν τι μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Περιμένουμε τον κόσμο και σήμερα να μας βοηθήσει, δεν το συζητώ. Από εκεί και μετά είναι στο χρέος μας να δείξουμε ότι το παλεύουμε 100% και είμαι σίγουρος ότι αν το κάνουμε αυτό, αν το παλέψουμε 100% θα πάρουμε και το αποτέλεσμα. Θεωρείς... Γιατί εν τέλει ο κόσμος αυτό που περιμένει είναι προσπάθεια πρώτα απ' όλα να δείξεις ότι πραγματικά δαγκώνεις λαμαρίνες, θα το πω έτσι, όταν μπαίνεις στο γήπεδο. Και αν το κάνεις αυτό, είμαι σίγουρος ότι θα έρθει το αποτέλεσμα σήμερα. Νικήτα, θα έβαζες το Παναθηναϊκό στο γκρουπ των ομάδων που μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ή θεωρείς ότι είναι υπόθεση των δύο, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, ο φετινός τίτλος? Άμα ο Παναθηναϊκός μείνει με το ρόστερ που έχει τώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά σε καμία περίπτωση. Αν γίνουν τρομακτικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου, ενδεχομένως να έχει περισσότερες πιθανότητες. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι στημένες οι ομάδες, είναι με τεράστια διαφορά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι τα φαβορί και μετά από πίσω είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Ηρακλής, είναι η ΑΕΚ, είναι η ΣΥΡΟΣ, είναι κάποιες ομάδες οι οποίες παίζουν καλά, αλλά όταν φτάσουν τα παιχνίδια που θα καίνε, να το πω, και όταν οι ομάδες είναι πραγματικά φορμαρισμένες, δεν θεωρώ ότι αυτό το σύνολο που έχουν τώρα μπορεί να χτυπήσει τους δύο που σας είπα πριν, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Μάλιστα, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω θα είναι ένας σκληρός αντίπαλος ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση που δεν πιάσετε το παπόδοση, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Άμα μπούμε και πιστέψουμε ότι απλά θα κερδίσουμε επειδή οι άλλοι δεν θα παίξουν ή οι άλλοι δεν θα το πιστέψουν, είμαστε πολύ γελασμένοι. Και οι άλλοι βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή είναι ευκαιρία να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν πατάει στα καλύτερά του.
και θα μπουν μέσα έχοντας να... μη έχοντας να χάσουν κάτι, γιατί ξέρουν ότι ακόμα και να χάσουν δεν θα τους κάνει τίποτα. Και θα μπουν να παίξουν το καλύτερο τους παιχνίδι, περιμένοντας να δείξουμε και εμείς σημάδια, να το πω έτσι, δυσκολία στο παιχνίδι μας και να καταφέρουν να πάρουν την νίκη. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή ότι θα μπουν πάρα πολύ παθιασμένα, θα μπουν να κερδίσουν, γιατί ξέρουν ότι τώρα μπορούν και ενδεχομένως σε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες να μην μπορούν καν να πάρουν τα σετ. Έτσι έχω παίξει και σε άλλες ομάδες που δεν είχαν στόχο το πρωτάθλημα. Βλέπαμε τους αντιπάλους μας, όπως ήταν ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αισθανόμασταν όταν η συγκυρία ήταν δύσκολη για αυτούς. Δεν είχαμε κάτι να χάσουμε, μπαίναμε να κερδίσουμε. Και πολλές φορές δεν έβγαινε. Ή κερδίζαμε ή παίρναμε κάποιο βαθμό ή οτιδήποτε. Ναι. Κάπως έτσι είμαι σίγουρος ότι θα είναι και ο Παναθηναϊκός σήμερα. Μακάρι λοιπόν να μην δώσετε δικαιώματα στον Παναθηναϊκό. Ας βρει αλλού. Αν παίξουμε αυτό που μπορούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να στραβώσει το παιχνίδι. Το θέμα είναι να παίξουμε αυτό που μπορούμε. Σας το ευχόμαστε. Δηλαδή, ο αντίπαλός μας είναι ουσιαστικά ο κακός μας εαυτός. Ναι. Ας ψάξει αλλού ο Παναθηναϊκός τις νίκες που θέλει και μπορεί. Συμφωνούμε. Ας μην του δώσετε το δικαίωμα και να ξεκινήσει μια καλή περίοδος για την ομάδα και να εμφανίζεται από αγώνα σε αγώνα καλύτερο. Γιατί νομίζω αυτός είναι και ο στόχος σας. Δεν γίνεται να πάει μια ομάδα από το 0 στο 10, αλλά μπορεί να πάει από το 5 στο 6 και στο 7. Η σταθεροποίηση ουσιαστικά είναι η σταθεροποίηση και μετά η σταδιακή άνοδος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη σταθεροποίηση. Παίζουμε μία 8, μία 2, μία 3, μία 5. Ας έχουμε μια βάση ότι ξεκινάμε, παίζουμε με 5. Ναι. Και ας είναι εβδομάδα σε εβδομάδα, ας ανεβαίνει και 0,25 η απόδοση. Σωστά. Δεν έχει θέμα, γιατί όταν έχεις μια σταθερή απόδοση, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις, ξέρεις τι σου υπολείπεται, αλλά παρόλα αυτά προσαρμόζεσαι στον αντίπαλο, ειδικά στα ελληνικά δεδομένα που δεν είναι οι ομάδες κάτι εξωπραγματικό, και μπορείς ακόμα για μια σταθερή απόδοση να ξέρεις ότι θα πάρεις το αποτέλεσμα. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή μας λείπει αυτή η σταθερή απόδοση και αυτό είναι που σε προβληματίζει μερικές φορές και λες τι γίνεται. Ποιότητα και εμπειρία υπάρχει σίγουρα. Και θα βγουν, πιστεύω. Η ποιότητα, όπως λες πολύ σωστά, είναι κάτι το οποίο όμως μετριέται σε διάρκεια. Ναι. Το να μπορεί ένας παίχτης να κάνει, ας πούμε, να τελειώσει μια επίθεση από πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ δυνατά, ή να κάνει ένα σέρβις που να πιάσει 130 χιλιόμετρα και να πιάσει άσο και να το κάνει μια φορά, δεν λέει κάτι. Αν μπορείς να το κάνεις 7 φορές στις 10, 8 φορές στις 10, εκεί ουσιαστικά είναι η ποιότητα στη διάρκεια. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν οι δυνατότητες, αλλά το θέμα είναι να βγάλουμε και αυτή την ποιότητα στη διάρκεια των σετ και γενικότερα των αγώνων. Ναι, και αυτό πολύ σημαντικό που λες. Ναι. Και αυτό πολύ σημαντικό. Ωραία. Καλή επιτυχία σήμερα, Νικήτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να είναι στο πλευρό μας όλοι να μας στηρίξουν σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νικήτας Εφρεμίδης, ο λίμπερο του Δικεφάλου. Αναφέρθηκε και γενικότερα στην κατάσταση της ομάδας και ειδικότερα στο σημερινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στις 6 το Παλατάκι, ναι, σε live streaming από το YouTube της Φόρτσα. Ναι. Υπάρχει και στο ΠΑΟΚ24 σχετικό κείμενο για να μπείτε να δείτε και το link να το παρακολουθήσετε το παιχνίδι το απόγευμα. Έδωσε πολύ ωραίες απαντήσεις νομίζω και ήταν ενδεικτικός και ο τρόπος που μιλούσε, έτσι. Φαίνεται, αυτό που κατάλαβα από όσα είπε, είναι ότι έχουν κάνει την αυτοκριτική τους στην ομάδα. Βέβαια. Ξέρουν ότι δεν είναι το normal το να αποκλείεσαι όπως αποκλείστηκες από την ομάδα της Φραγκφούρτης ή το να κερδίσεις 2-0 μέσα στη Σύρο και τελικά να χάνεις 3-2 ή γενικότερα ότι μέχρι τώρα με βάση αυτό που μπορούν δεν έχουν βγάλει το 100%. Κοίταξε, νομίζω οι μουντζούρες που έχουν προσθέσει και πίεση στην ομάδα, όποια πίεση είναι αυτή, ναι, αφορούν το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται πολύ κουβέντα για τον αποκλεισμό από το Champions League. Καλώς το είπε και ο Νικήτας, ήταν ρεαλιστής και είπε και την αλήθεια. Ότι ήταν καλύτερη ομάδα η Φραγκφούρτη τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ την πέτυχε. Ναι, ίσως εκεί έμεινε πιο πολύ ο τρόπος με τον οποίο. Και είπε, καταλάβαμε ότι δύσκολα θα μπορούσαμε, ναι, να την κοντράρουμε, εντάξει. Καλά, φάνηκε κιόλας. Η γκρίνια που υπάρχει και η πίεση είναι για τα αποτελέσματα στην Ελλάδα. Ναι. Τα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ κέρδισε, αλλά τα κέρδισε με 3-2, θα μπορούσε να πάρει καθαρές νίκες. Mm-hmm. Ήταν όπως αυτή πρόσφατη από τον Φίνικα Σύρου. Θα μπορούσε να αποφευθεί γιατί ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 0-2, ναι, και κατάφερε να χάσει το παιχνίδι. Από εκεί νομίζω πηγάζει, όχι αμφισβήτηση για την ομάδα, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι λίγο πολύ ο κόσμος είναι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα θα πιάσει το επίπεδο που μπορεί. Αλλά από εκεί έρχεται η γκρίνια, η δυσαρέσκεια και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά και για το βόλεϊ. Ξαναλέω, στις 6 ώρα ζωντανή μετάδοση από το YouTube της Φόρτσα. Υπάρχει σχετικό κείμενο στο ΠΑΟΚ24 για το πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την σημερινή αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε 4,5 ώρες από τώρα.
διάλειμμα και επιστρέφουμε με ένα θέμα που νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι ώρα να αποκαλύψουμε την ομάδα εργασίας για το γήπεδο της Τούμπας που βγήκε μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, μετά από απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη κάποιες διατάξεις τέλος πάντων και με δεδομένο, όπως αναφέρει το έγγραφο, το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, με λίγα λόγια καθαρίζει ο ΠΑΟΚ για τα πάντα. Ωραία. Αποφασίζει τη συγκρότηση ομάδας για την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν στην ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ και ορίζουμε μέλη τους παρακάτω. Μπελιμπασάκης Κωνσταντίνος, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Παρασκευή Φαρμάκη, υπάλληλος στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών. Άννα Δημούλη, υπάλληλος στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών. Σωτηριάδης Δημήτριος, αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Αστικού Περιβάλλοντος. Έργο της ομάδας εργασίας είναι υποστήριξη στη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν στις διαδικασίες για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το έγγραφο. Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για την δημιουργία της νέας Τούμπας, ένα κόσμημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι απαραίτητο για την εξέλιξη του ΠΑΟΚ, για τη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας σε μια πόλη που τις έχει ανάγκη. Ωραία, για την αναβάθμιση μιας περιοχής στην οποία τελευταίο έργο έγινε στον Εμφύλιο και βέβαια ένα έργο το οποίο εγώ πιστεύω θα δώσει όραμα και σε όλους όσους μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να εξελιχθεί η πόλη και σε αθλητικές υποδομές οι οποίες είναι στάσιμες μετά τα ψίχουλα που πήρε για την διαμόρφωση των γηπέδων, τέλος πάντων αναδιαμόρφωση των γηπέδων εν ώψη της Ολυμπιάδας του 2004. Αυτή είναι η αποκάλυψη της εκπομπής για σήμερα. Τώρα θα καλέσουμε τον Μοσχοβίτη να μας πει αν θα πρέπει να δούμε το παιχνίδι ή όχι το βράδυ. Καλό ερώτημα. Θα το δούμε. Είναι καλή ώρα. 9:30 είναι, νομίζω. Ναι, είναι καλή ώρα. Δηλαδή να έχουμε τελειώσει τα πάντα και εκεί που λες να ηρεμήσω να σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Θα το δεις όμως. Δεν μπορείς. Θα έχεις δει και το βόλιο βασικά. Ανάλογα πώς θα έχει πάει το βόλιο με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι πιο νωρίς. Βόλιο μπορεί να πάω μια βόλτα. Να πας. Δουλειές έχω. Μέχρι να βγάλουμε το Μοσχοβίτη. Είδες χθες Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς μπήκε στο 45. 26 λεπτά χρειάστηκε. 26-24. Είχε δοκάρι, γκολ και ασίστ. Αυτό. Πρέπει να τρώει πινελί και προπονητή σήμερα. Δηλαδή δεν είναι η καλύτερη απάντηση. Σε βάζει μετά από τόσο καιρό που έχει ζητήσει ακόμα και ο πρωθυπουργός της Σερβίας να μπεις να παίξεις. Μπαίνεις, δοκάρι, γκολ και ασίστ. Τι άλλο να κάνεις. Δεν βλέπεις κανέναν. Και είπε ο Πρίγιοβιτς. Ο Μίτροβιτς και εγώ λέει συνεργαζόμαστε καλά μέσα στο γήπεδο και πιστεύω ότι δεν υπάρχει ρίσκο όταν αγωνιζόμαστε και οι δυο μαζί. Αν ήταν δική μου απόφαση, θα παίζαμε μαζί σε κάθε αγώνα. Αλλά δεν αποφασίζω εγώ. Το λες κολοδάχτυλο. Είπε ο Αλεξάνδρ. Το λες και Ice Finger. Το είχε πει το ίδιο και ο Μίτροβιτς για τον Πρίγιοβιτς. Ναι, ο Μίτροβιτς, μόνο που δεν έχει πει ο Μίτροβιτς ότι δεν θέλω να παίζω εγώ, θέλω να παίζω περίπου ο Πρίγιοβιτς. Καλύτερα. Δηλαδή αυτό μόνο δεν έχουμε ζήσει. Καλά, οι Σέρβοι πάντα πίσω από τις δηλώσεις. Κρύβεται κάτι άλλο, γιατί οι Σέρβοι είναι επάγγελμα. Ναι, αλλά... Ναι, είναι κολοδάχτυλο. Αν το δεις και τη μεριά του Πρίγιοβιτς, είναι καλύτερη. Τι τίτλο βάλαμε, κολοδάχτυλο Πρίγιοβιτς στον προπονητή του, τι τίτλο έχουμε. Δεν αποφασίζω εγώ. Τι ξενέρω τους τίτλους βάζουμε. Με το Γάντι μπηχτή του Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς. Ποια μπηχτή. Το μόνο που δεν είπε για τη μάνα του προπονητή, όλα τα άλλα τα έχει πει. Λοιπόν... Δεν υπάρχει μπηχτή. Direct είναι. Ο Τόσκα έπαιξε βασικός στη νίκη της Ρουμανίας. Ναι, θα τον πρωτοφέρεις χείρε Τόσκα. Κάνε μια γκέλα. Εντάξει, κάνε μια γκέλα εκεί. Πρώτη Σερβία στον Όμιλο, δεύτερη Ρουμανία. Τώρα τι θα κάνει η Σερβία που βγήκε πρώτη, δεν ξέρουμε. Κάποιοι συνεχίζουν το Μάρτιο. Θα δούμε, παίζει, δεν παίζει. Εμείς μένουμε στο ότι είναι πρώτη. Ναι, ο Μοσχοβίτης είναι εδώ, είναι μαζί μας.
Νίκο, τι γίνεται. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Νίκο. Εσύ θα χαρακτήριζες κολοδάχτυλο αυτό που είπε ο Πρίγκοβιτς στις δηλώσεις του. Σαφέστατο. Θεωρείς ότι υπάρχει μπηχτή, γιατί η συνάδελφος που έγραψε λέει για μπηχτή. Εντάξει, δεν μπορούσα να γράψω όμως και τη συγκεκριμένη λέξη. Ε? Δεν μπορούσα να γράψει τη συγκεκριμένη λέξη. Δεν ζούμε όμως για τη δημοσιογραφία να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Για αυτή ζούμε, ναι. Ναι, αλλά στο γραπτό λόγο νομίζω δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Δεν έχουμε φτάσει, όχι στο γραπτό λόγο. Στο προφορικό έχουμε φτάσει όμως. Έχω, υπάρχει μια απόσταση σε αυτό το δύο, εντάξει. Ναι, υπάρχει μια απόσταση. Δηλαδή ζω για τη μέρα που θα έχω τη δυνατότητα στο ΠΑΟΚ 24, θα έχω και 2 εκατομμύρια στην άκρη, να γράψω κολοδάχτυλο Πρίγκοβιτς στον προπονητή του. Στον προπονητή της Εθνικής Σερβίας. Ωραία. Έσπηρε! Τέλος πάντων. Νίκο μου, να σταθώ στον ευρύ χώρο, είναι η αλήθεια, καναπέ μου, 9.30 ώρα το βράδυ να παρακολουθήσω το Τενερίφη ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί όχι, να σταθείς. Καλό παιχνίδι λογικά θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχει λίγο μια διαφορά στις δύο ομάδες. Αλλά νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που κάθε μία για το επίπεδό της, έτσι που στην Τενερίφη είναι πιο ψηλό, ταιριάζουν αρκετά. Δηλαδή είναι ομάδες που προσπαθούν να παίξουν επιθετικά, έχουν πολύ τρίποντο στο παιχνίδι τους. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Εντάξει. Μπορεί η Τενερίφη σήμερα να μην είναι σε καλή μέρα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να την κρατήσει όσο δυνατόν πιο χαμηλά και να είναι ανταγωνιστικό μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Αν δεν το κάνει αυτό, αν δηλαδή δεν έχει τέλος πάντων όσο μπορεί περισσότερο τον έλεγχο του ρυθμού, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο κόντρα στην Τενερίφη και ειδικά στην έδρα της, αν δεν είναι δηλαδή πολύ συγκεντρωμένο σε αυτά τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του ρυθμού, νομίζω ότι δύσκολα θα ακολουθήσει. Γιατί όντως η συγκεκριμένη ομάδα νομίζω ότι επειδή κάνει και η Βενέτσια μια κοιλιά, θες, δηλαδή η Βενέτσια κέρδισε στην παράταση μέσα στην Ελβετία τη Φρίμπουργκ. Νομίζω ότι η Τενερίφη ξεχωρίζει και όχι ξεχωρισμό στον όμιλο, ξεχωρίζει ακόμα και στην διοργάνωση μέχρι τώρα. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά, είναι σε καλή κατάσταση. Στα 15 παιχνίδια που έχει δώσει σε Ισπανία και Ευρώπη έχει μόλις 3 ήττες και αυτές είναι στην Ισπανία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια ομάδα αρκετά υψηλού επίπεδου που παίζει και στην έδρα της, είναι σε καλή κατάσταση. Έτσι και λέγαμε και χθες ότι η διαδικασία του ταξιδιού για τον ΠΑΟΚ ήταν αρκετά δύσκολη. Το ταξίδι ήταν δύσκολο, η προπόνηση έγινε σήμερα το πρωί εν ώψη αυτού του αγώνα. Χθες ο ΠΑΟΚ και προπονήθηκε, καθώς όλη μέρα ουσιαστικά ήταν στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα και σήμερα το πρωί έκανε ένα πρόγραμμα προπόνησης εν ώψη του βραδινού αγώνα που ξεκινάει σε 9.30 έτσι το σημερινό παιχνίδι, πιο αργά. Μάλιστα. Με τον Μαργαρίτη τι γίνεται? Μαργαρίτη δεν είναι με την αποστολή. Θα δούμε μέσα την εβδομάδα μετά την επιστροφή αν θα είναι διαθέσιμο για την Κυριακή για αυτό το θέμα που έχει στον αγώνα. Ποια Κυριακή του Θωμά? Η Κυριακή, ρε φίλε, που έχει το παιχνίδι με τον Άρη. Δύσκολο, Νίκο, για την Κυριακή. Και εγώ το βλέπω αρκετά δύσκολο. Ας περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Όχι, δηλαδή, σαν το θαύμα με το κρασί, με το νερό που έγινε κρασί, κάτι τέτοιο το βλέπω αυτό. Δηλαδή, ναι. Αν ήταν Lego και αλλάζαμε το κυβάκι, κάτι θα μπορούσε να γίνει. Είναι λίγο ένα μήνυμα για το ότι δεν βρίσκεται στους 14 που κάλεσε ο Κουρτόπουλος για τα παράθυρα που για την άλλη εβδομάδα. Γιατί ο Μαργαρίτης σε αυτή την εθνική ομάδα, την εναλλακτική, έχει σημαντικό ρόλο. Και το γεγονός ότι δεν είναι μέσα στο 14 κάτι λέει. Αλλά ας γυρίσει, ας τελειώσει το παιχνίδι με τον Τενερίφη, ας γυρίσει με την Τενερίφη, ας γυρίσει η ομάδα και να δούμε αν μπορεί να περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή για κάποια πιθανή συμμετοχή για τον Μαργαρίτη. Αλλά είναι αρκετά δύσκολο, όπως το είπες και εσύ. Τώρα εντάξει, κατά τα άλλα, χθες τα αποτελέσματα του ομίλου ήταν έτσι όπως ήρθε τελικά στην παράταση η νίκη της Βενέτσιας στην Ελβετία φυσιολογική. Πολύ εύκολα η Βόνη νίκησε την Όπαβα. Σήμερα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τενερίφη και νωρίτερα είναι το παιχνίδι της Ναντέρ με τη Χολόν. Ουσιαστικά μπαίνουμε προς το τέλος του πρώτου γύρου, ή μάλλον τελειώνει σήμερα από το γύρο, όχι μπαίνουμε προς το τέλος. Και να δούμε μετά από το τέλος και της σημερινής αγωνιστικής πώς έχουν τα πράγματα. Και σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν τα προγράμματα, πότε παίζεις με ποιον και τι, για να δούμε πόσες νίκες θα χρειαστούν ώστε να πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση. Ο Ηλίας Παπαδόπουλος με το μάτς με τη Φριμπούργκ είπε ότι φέτος είναι πολύ πιθανό να χρειαστούν περισσότερες. Έτσι φαίνεται
από πέρσι δηλαδή. Δηλαδή οι 7 νίκες δεν νομίζω να φτάσουν. Οι 8 θα φανεί αν θα φτάσουν και αυτές. Να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση στην Ευρώπη. Εντάξει, το σημερινό παιχνίδι, αν ο ΠΑΟ καταφέρει να πάρει κάτι, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά είναι αρκετά δύσκολο και είναι από αυτά που μέσα στον προγραμματισμό δεν νομίζω ότι είναι κυκλωμένα για νίκη. Το 3-3 που είναι μέχρι τώρα είναι κομπλέ. Σήμερα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτι την Ερήφη. Αν τελειώσει ο πρώτος γύρος με 3-4, μετά να δούμε στο δεύτερο γύρο ποια είναι τα παιχνίδια τα οποία μπορεί να κερδίσει. Εγώ νομίζω ότι πέρα από το απόλυτο στην έδρα του, που έχει και Βενέτσια στην έδρα του, θα πρέπει να πάει να κερδίσει είτε στη Γερμανία είτε στη Γαλλία, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα για το πώς πηγαίνει ο όμιλος. Είτε να κερδίσει την Αντέρ, είτε να κερδίσει την Telekom Βόνηση. Ακόμα ανοιχτά είναι όλα. Θα τελειώσω από το γύρο σήμερα και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς που έχουν να κάνουν με την πρόκληση στα νοκάουτ. Σε πρώτη φάση, υπολογισμούς θα κάνουμε για το πώς παίξει έχουμε στη Φρόντλαϊν. Στη Φρόντλαϊν. Ναι, οκ, εντάξει. Έχουμε παίξει με 5 κοντούς. Με 5 κοντούς, ε. Θα τους μπερδέψουμε τους άλλους. Καλά, κοίταξε, νομίζω ότι η Τενερίφη πλην του Κόλτον Άιβερσον που έχει έναν λευκό Αμερικανό πολύ καλό παίχτη. Ψηλό. Είναι και αυτή μια ομάδα που έχει αρκετούς ημίψηλους κοντούς που σουτάρουν πολύ, που τρέχουν πολύ και παίζουν αυτό το μπάσκετ. Μοιάζει αρκετά με την ομάδα που πήρε το Champions League τότε. Γιατί αν θυμάστε και τότε, τον Μπόγρι είχε ουσιαστικά σέντερ. Και από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι. Όλοι με τον Μπόγρι ασχολούνται. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Χωρίς να παίζει. Που να μπήκε όλα μέσα, πήρε ένα rebound, έκανε μια άμυνα, ένα tackle, έβαλε και ένα καλάθι. Και ένα πανηγυρισμό. Ναι. Το βίντεο το έχετε δει από τα αποδυτήρια που προχωράει. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Μπόγρης. Mm. Ωραία. Και την ώρα που τελειώνει το παιχνίδι μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια και λέει: Έλα, Τάκη, Νίκος από Λάρισα. Αλλά δεν το ξέρεις τον Μπόγρη, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί σούργελο μιλάμε. Με την καλή έννοια. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το βίντεο είναι επικό, έτσι. Δεν το επικό. Είδα, το είδα. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, Νίκο, καλή δύναμη, φίλε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πρόεδρος πάλι το Σάββατο ετοιμάζει ματς. River Plate Boca. Ναι. 10 παρά 4. Τι ώρα, η Τούμπα είναι 7.30. Θα προλάβουμε δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει. Το πρώτο μάτι ήταν απόλαυση. Άλλο πράγμα, εσύ. Λες και δεν υπήρχε ποτέ εκεί τακτική, κανένα στόχο, τίποτα. Πάμε και όλοι τρέχουμε και όλοι παίζουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα στις κληρώσεις. Έχουμε μηνύματα που έχετε γράψει και πάω και μπάσκετ, αλλά θεωρώ ότι δηλώσετε συμμετοχή και στα δύο. Εντάξει. Λοιπόν, αγάπη, θέλω για το μπάσκετ. 3 νούμερα από το 1 μέχρι το 18. 2, 10, 15. Λοιπόν, πρώτο εισιτήριο Νίκος Παπαργυρίου σε 2.33 το κινητό. Δεύτερο εισιτήριο Αναστάσιος Μπακιρτζής σε 3.14 το κινητό του, τελειώνει. Και το τρίτο Αναγνωστόπουλος Γιώργος σε 114. Νίκος Παπαργυρίου, Αναστάσιος Μπακιρτζής, Αναγνωστόπουλος Γιώργος. Θα ενημερωθείτε τόσο λίγο από τη γραμματεία του Λίμπερο. Και πάμε στο ποδόσφαιρο. 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 34. 2 πάλι. Ναι. 7. Ναι. 25. Ναι. 16. Ναι. 13. Λοιπόν, Λεωνίδας Κορονίδης σε 565 το κινητό του. Παναγιώτης Καρύπης σε 251. Περικλής Σδραβόπουλος σε 565 το κινητό του. Θανάσης Κυριμκυρίδης σε 112 και Μιχάλης Τζιόλας σε 007. Λεωνίδας Κορονίδης, Περικλής Σδραβόπουλος, Καρύπης Παναγιώτης, Θανάσης Κυριμκυρίδης και Τζιόλας Μιχάλης. Τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ Ξάνθη το Σάββατο στην Τούμπα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Εντάξει, μείνετε στο Λίμπερο 107 και 4 ακολουθεί το δίδυμο του Σταύρου Κόλκα με τον Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3 για να γίνετε και σοφότεροι αλλά και πλουσιότεροι αν ακολουθήσετε τις στοιχηματικές επιλογές τους. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.